Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου ήταν η αρχή ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου που έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τον πολιτισμό μας, γράφει μεταξύ άλλων σε άρθρο του ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος, 91 ετών σήμερα. Ο ίδιος τονίζει μεταξύ άλλων πως ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ έδωσε ξεκάθαρα μηνύματα ότι ήταν φίλος και συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τις εβδομάδες πριν από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Τώρα με την εισβολή να έχει βαλτώσει εν μέσω σκληρής ουκρανικής αντίστασης και μεγάλο μέρος του κόσμου να βρίσκεται σε οργή λόγω της σύγκρουσης, ο ΣΥ έχει κάνει κάπως πίσω, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των Ευρωπαίων αρχηγών κρατών να κάνουν ειρήνη. Αφού έλαβε το πράσινο φως από τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την παλιά ρωσική αυτοκρατορία. Αλλά και οι δύο ηγέτες φαίνεται ότι δεν εκτίμησαν σωστά την κατάσταση, αυξάνοντας την προοπτική μιας παγκόσμιας καταστροφής, εκτός κι αν απομακρυνθούν από την εξουσία, γράφει μεταξύ άλλων ο Σόρος και καταλήγει τονίζοντας τα ακόλουθα. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι ο Πούτιν και ο ΣΥ θα απομακρυνθούν από την εξουσία προτού καταστρέψουν τον πολιτισμό μας.